Η απειλή που θέτουν οι Ισλαμιστές τζιχαντιστές στη Γαλλία και την Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ τόσο σοβαρή όσο σήμερα, σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ σε σύντομο τηλεοπτικό του διάγγελμα. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την επίθεση που διέπραξαν δύο μαχητές πιστοί στο Ισλαμικό κράτος σε εκκλησία στην Νορμανδία, κατά τη διάρκεια της οποίας σφαγιάστηκε ένας ιερέας. Ο Ολάντ τόνισε πως ο πόλεμος ενάντια στον Ισλαμικό φανατισμό θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνησή του είναι απολύτως αποφασισμένη να συντρίψει την τρομοκρατία. Οι Αμερικανικές αρχές να αντισταθούν στον πειρασμό να δώσουν στον Ταγί Περντογάν όλα όσα θέλει, σημειώνει ο αυτοεξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μουσουλμάνος ιεροκήρυκας Φετουλάχ Γκιουλέν, σε άρθρο του στους New York Times. Ο Γκιουλέν, ο οποίος ζει στην Πενσιλβάνια από το 1999, κατηγορείται από τον Τούρκο πρόεδρο ότι υποκίνησε την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία. Ο 75χρονος Γκιουλέν διαψεύδει για ακόμη μια φορά στο άρθρο του τις κατηγορίες, ενώ καταγγέλει την εξέλιξη της κυβέρνησης Ερντογάν σε δικτατορία. Το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές εξασφάλισε και επισήμως η Χίλαρη Κλίντον. Πλέον η πρώην πρώτη κυρία και πρώην υπουργός εξωτερικών γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που τίθεται υποψήφια για το ύπατο αξίωμα της χώρας.